Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως η συζήτηση χθες και σήμερα χαρακτηρίστηκε από τον ρατσισμό, την πατριδοκαπηλεία, τον έρπον φασισμό, αλλά όχι μόνο από αυτά. Χαρακτηρίστηκε επίσης και από τον πολιτικό αμοραλισμό και τυχοδιοκτισμό. Πρώτα και κύρια της κυβέρνησης, όπου για παράδειγμα ισχυρίζεται η κυβέρνηση με τη συγκεκριμένη τροπολογία θέλει να νομιμοποιήσει τους μετανάστες οι οποίοι εργάζονται παράτυπα, προσφέρουν μαύρη εργασία και για να μπορέσει να τους καταστήσει νόμιμα εργαζόμενους. Δεν είναι αυτός όμως ο στόχος σας. Άμα θέλατε κάτι τέτοιο θα το είχατε κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί το κάνετε τώρα? Γιατί υπάρχει τεράστια έλλειψη εργατικών χεριών στην αγροτική οικονομία, στον τουρισμό, την ατμομηχανία της ελληνικής οικονομίας, όπου αρνούνται οι Έλληνες κατά από συνθήκες τέτοιες εργασίες να πάνε να δουλέψουν, στο κατασκευαστικό κλάδο, και έλλειψη χεριών σε συνθήκες ανεργίας, για φανταστείτε. Και από αυτή την άποψη είναι καθαρά, γιατί το κάνετε για να προσφέρετε στους εργοδότες φτηνά εργατικά χέρια. Και ο ισχυρισμός των υπουργών ότι θα υπάρχουν οι συλλογικές συμβάσεις που θα τους καλύπτουν, ποιους? Ποιες συλλογικές συμβάσεις? Μα εδώ τις καταργήσατε. Η κυβέρνηση Σαμαρά, η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, κατήργησε τις συλλογικές συμβάσεις. Τι θα τους καλύψουν τώρα? Άρα λοιπόν ανοιγοκλίνετε την κάνουλα ανάλογα με τις ανάγκες. Γι' αυτό ακριβώς και δεν παίρνετε μέτρα διασφάλισης για τους ανθρώπους αυτών των συνθήκων διαμονής και διαβίωσης. Ο στόχος του ταξικού κινήματος, του ΚΚΕ, ήταν όλος αυτός ο κόσμος να μπορεί να εργάζεται νόμιμα, να εργάζεται με όλα τα δικαιώματα ασφαλιστικά, εργασιακά και συνδικαλιστικά, να έχει αξιοπρεπείς μισθούς και ταυτόχρονα να έχει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και διαμονής. Να σας θυμίσω, κύριε Υπουργέ, ότι επί κορονοϊού το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έκανε προσπάθεια για να μπορέσουν οι μετανάστες στη Μανολάδα να εμβολιαστούν ενάντια στον COVID, τους οποίους δεν τους συμπεριλαμβάνατε, και αναγκαστήκατε να εμβολιάσετε και αυτόν τον κόσμο. Γιατί βεβαίως η Μανολάδα έχει μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα. Και από αυτή την άποψη, τυχοδιοκτισμός και αμοραλισμός πολιτικός εκφράστηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ ήταν πάνω από 10 χρόνια η κυβέρνηση μόνο του, όταν υπήρχε αυτό το στίγμα της Μανολάδας. Έκανε τίποτα? Όχι. Το επέτρεψε. Γιατί ακριβώς εξυπηρετούσε την ανάγκη των φραολάδων για φτηνό εργατικό δυναμικό και για να θησαυρίσουν. Έκανε μήπως τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση για το έσχος αυτό της Μανολάδας? Τίποτα απολύτως. Τώρα υποκριτικά από θέση αντιπολίτευσης λένε πάρτε μέτρα. Γι' αυτό μιλάμε για υποκρισία, για αμοραλισμό, για τυχοδιοκτισμό από αυτά τα κόμματα. Δεν μπορεί τώρα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Ηλιόπουλος, υφυπουργός εργασίας, να μιλάει για τη μη νομιμοποίηση των ξένων εργατών, όταν ήταν αυτός υφυπουργός, τι έκανε για τη Μανολάδα? Τίποτα απολύτως. Και από αυτή την άποψη το στίγμα της Μανολάδας θα σας κατατρέχει. Και βεβαίως δεν παίρνετε μέτρα να αλλάξει η κατάσταση στη Μανολάδα. Και με αυτή την τροπολογία θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και εκμετάλλευσης όλων αυτών των σύγχρονων δούλων οι οποίοι υπάρχουν στον τόπο μας. Όπως επίσης πλειοδοσία εκφράστηκε από το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα και για μια σειρά άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα για το ΕΚΑΣ. Μα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίσατε το Τρίτο Μνημόνιο? Δεν ήταν προαπαιτούμενο του Τρίτου Μνημονίου η κατάργηση του ΕΚΑΣ? Ή άλλο πράγμα για τα βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσηλευτές που λέει πάλι το ΠΑΣΟΚ. Ο νόμος του Λοβέρδου επί κυβέρνηση Σιμίτη δεν εξαίρεσε τους υγειονομικούς στο δημόσιο τομέα από τα βαρέα και ανθυγιεινά και τα έδωσε μόνο στους υγειονομικούς του ιδιωτικού τομέα. Τώρα λοιπόν από θέσεις αντιπολίτευσης ερχόμαστε και ζητάμε διάφορα. Ποια είναι η αξιοπιστία? Απλά και μόνο για να χαϊδεύουμε αυτιά. Και βεβαίως
συμπαραστάτες σε αυτή την κατάσταση που βιώνουν οι μετανάστες, όλοι αυτοί ξεκληρισμένοι από τους υπερελιστικούς πολέμους, από τις παρεμβάσεις των πολυεθνικών, είναι οι ίδιοι σε αντιλήψεις ρατσιστικές, όπου επί της ουσίας τι θέλουν να διαμορφώσουν? Θέλουν να διαμορφώσουν ένα ψεύτικο διαχωρισμό ανάμεσα στους Έλληνες εργαζόμενους και στους ξένους εργαζόμενους, για να συγκαλύψουν τον πραγματικό ένοχο. Ποιοι είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται τη μαύρη εργασία των μεταναστών? Οι εργοδότες και οι δουλέμποροι. Τους ίδιους εργοδότες και δουλέμπορους εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση του ρατσισμού, για να μπορεί ακριβώς να τσακώνεται ο Έλληνας εργαζόμενος με το μετανάστη εργαζόμενο, και όχι από κοινού να παλεύουν ενάντια στα συμφέροντα των εργοδοτών. Γι' αυτό λέμε τα δικαιώματα των μεταναστών, καμία τροπολογία της κυβέρνησης δεν πρόκειται να τα προστατεύσει, μόνο η ταξική πάλη, η κοινή πάλη των Ελλήνων και ξένων εργαζόμενων μπορεί να αναβαθμίσει τη θέση συνολικά της εργατικής τάξης, είτε είναι Έλληνες είτε είναι μετανάστες, και να παρθούν σοβαρά μέτρα διασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και των συνθήκων, των αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσής τους. Δεύτερο ζήτημα, σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν το ασφαλιστικό σύστημα. Είναι αλήθεια, κύριε Υπουργέ, το ασφαλιστικό σύστημα ανεξάρτητη μεταβλητή δεν εξαρτάται από τις συνθήκες στην αγορά εργασίας? Βεβαίως, εξαρτάται από τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Και ποιες είναι σήμερα οι συνθήκες στην αγορά εργασίας? Μόνο και μόνο το 25% του εργατικού δυναμικού δουλεύει μερική απασχόληση. Πότε θα πάρει αυτός ο κόσμος σύνταξη? Πότε θα συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα? Πόσες ζωές πρέπει να δουλεύει? Γι' αυτό ήρθατε και νομοθετήσατε το 13ωρο σε 2 απασχολούμενους. Γι' αυτό σήμερα νομοθετήσατε πριν από λίγο διάστημα ότι μπορεί ένας ο οποίος είναι από ηλικία 67-74 χρόνια να συμμετέχει σε προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης χρηματοδοτούμενα από το κράτος. Για φανταστείτε, υπάρχουν σήμερα άτομα τα οποία είναι πάνω από 67 χρόνια και δεν έχουν συμπληρώσει τα ένσημα. Και τους πάτε μέχρι τα 74 για να συμπληρώσουν τα ένσημα για να πάρουν τη βασική σύνταξη. Μετά από μια 20ετία με τις συγκεκριμένες συνθήκες στην αγορά εργασίας, πόσος κόσμος θα είναι αυτός που στα 67, στα 70 δεν θα έχει συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα για τη βασική σύνταξη? Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, για να μπούμε, η πλειοψηφία της εργατικής τάξης. Και η λύση ποια είναι? Η ενεργός γύρανση, δηλαδή η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης ανάλογα με την αύξηση του προδοτικού ορίου ζωής. Αν δουλεύουν δηλαδή μέχρι τα βαθιά γεράματα. Όμως το ασφαλιστικό δεν είναι καμία παραχώρηση των αστικών κυβερνήσεων. Είναι κατάκτηση της εργατικής τάξης με αιματηρούς αγώνες. Διαμορφώθηκαν τα ασφαλιστικά συστήματα για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι ακριβώς να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση μετά τον εργασιακό τους βίο. Όμως τι το μετέτρεψαν από την πρώτη στιγμή οι αστικές κυβερνήσεις? Μετέτρεψαν τα ασφαλιστικά ταμεία από την πρώτη στιγμή οι αστικές κυβερνήσεις σε ταμεία, σε μέσα χρηματοδότηση του κεφαλαίου και του αστικού κράτους άτυπα. Είναι έτσι, κύριε Υπουργέ, ή δεν είναι? Έτσι είναι, κύριε Υπουργέ, ή δεν είναι? Δηλαδή, εντάξει, θα απαντήσετε, άρα η ανάπτυξη βασίστηκε στο αίμα και στον υδρό των εργαζόμενων, επιβεβαιώνεται, και στην κλοπή των ασφαλιστικών του ταμείων. Αυτό επιβεβαιώνεται τώρα, κύριε Υπουργέ. Αυτό λέμε και εμείς, ότι η ανάπτυξή σας βασίζεται στον αίμα, στον υδρότα της εργατικής τάξης και στην κλοπή των ασφαλιστικών ταμείων. Να γιατί το λέμε αυτό? Γιατί? Είναι πολύ απλό. Γιατί πρώτον υπήρχε άτοκη κατάθεση των αποθεματικών τους στην Τράπεζα της Ελλάδας, όταν ο πληθωρισμός στη χώρα μας έτρεχε τη δεκαετία του 70 με 20% και 30%. Δεύτερον, τα τζογάρατε στο χρηματιστήριο όλες οι κυβερνήσεις, στα δομημένα ομόλογα και στα κρατικά ομόλογα που κουρεύτηκαν. Ποια ήταν η απώλεια των ασφαλιστικών ταμείων? Η κλοπή των ασφαλιστικών ταμείων τεράστια. Γι' αυτό οδηγηθήκατε στο σημείο, στο όνομα της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων, να τσακίσετε τις συντάξεις των συνταξιούχων.
να τους κλέψετε όλα αυτά τον κόπο μια ζωή στην οποία κατέθεταν στα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί πρόκειται για κλοπής. Και τώρα ερχόσαστε και λέτε ότι συμπονούμε αυτούς τους συνταξιούχους που παίρνουν 300, 400, 500 ευρώ και τους δίνουμε το δικαίωμα να δουλεύουν και μετά τα 67 και να μην τους παρακατάνε το 30%. Να σε κάψω για ένα σαρί ψωλάδι. Δηλαδή τι ήθελε όλος αυτός ο κολλής, συντριπτική πλειοψηφία. Να δουλεύει και μετά τη σύνταξή του, όχι. Τον υποχρεώνεται όμως. Αλλά ταυτόχρονα και τι άλλο συγκαλύπτεται, ότι μέσα από αυτή τη διάταξη κάνετε ένα πολύ μεγάλο δώρο. Στην υψηλόμισθη κρατική υπαλληλία που βγαίνει στη σύνταξη, με τις μεγάλες συντάξεις, να μπορούν να αξιοποιούνται σε διευθυντικές θέσεις, να έχουν και εκεί παχυλούς μισθούς και παχυλές συντάξεις. Τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων να μπορούν να βγαίνουν στη σύνταξη, να παραμένουν να έχουν θέσεις μανατζαρέων, χωρίς να τους επηρεάζεται η υψηλή τους σύνταξη. Αυτό πάτε να κάνετε, αυτό είναι το δώρο. Και ταυτόχρονα να εκβιάζετε τους συνταξιούχους να δουλεύουν. Αυτή η άτυπη κλοπή την νομιμοποίησατε μετά. Και την νομιμοποίησε το ΠΑΣΟΚ με τη δημιουργία του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στα πλαίσια του αναδημητικού, με τον δεύτερο και τον τρίτο πληρώνα της ασφάλισης, δηλαδή με τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία είναι ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία, δεν εντάσσονται στο δημόσιο χαρακτήρα και στο δημόσιο πλαίσιο, και με τη λειτουργία των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, ισχυρίζεται ότι μπορεί να δίνουν συντάξεις στα χρηματιστήρια? Εμείς λέμε όχι, δεν μπορούν, γιατί τα χρηματιστήρια δεν δημιουργήθηκαν για να δίνουν συντάξεις. Τα χρηματιστήρια δημιουργήθηκαν για να χρηματοδοτούν με φτηνό χρήμα τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις πολυεθνικές. Το παράδειγμα της Ερών είναι τεράστιο. Δηλαδή, ποιος κάλυψε την απώλεια κόπων μια ζωή των 300.000 εργαζόμενων της Ερών? Κανείς. Κανείς, με έναν ασφάλιστη, χωρίς συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Και λέτε, σας άκουγα αυτές που λέγατε 180% απόδοση. Αν είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Υπουργέ, και είναι τόσο ευίωνο το μέλλον των ασφαλιστικών ταμείων, γιατί εσείς νομοθετήσατε τον καθορισμό των παροχών των εισφορών και όχι τον καθορισμό των παροχών? Τι θα πει αυτός ο κόσμος? Να σας κάνω μια πρόταση πολύ απλή. Δώστε μια απόδοση 10% σε ετήσια βάση. Τη χαμηλή. Δηλαδή σε μια δεκαετία διπλασιασμός του κεφαλαίου και σε μια εικοσαετία διασφαλίζουμε τον τετραπλασιασμό των χρημάτων που έχουν δώσει οι εργαζόμενοι. Το κάνετε αυτό? Δεν σας λέω το 180, το 10% εγώ σας λέω. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά ότι τα επαγγελματικά ταμεία δεν δημιουργήθηκαν για να δίνουν συντάξεις, αλλά για να κλέβουν νόμιμα τον ιδρώτα των ασφαλισμένων και να μην μπορούν να διεκδικήσουν μετά τις κλοπές. Γιατί τους έχουμε πει, λέει, από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα πάρετε εγγυημένες, δεν θα έχουν εγγυημένες αποδόσεις. Να λοιπόν, όλες αυτές οι διατάξεις τις οποίες εδώ πέρα φέρνετε, επί της ουσίας σχετίζονται με την ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων και όχι των εργαζόμενων. Από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά, αναφέρθηκε αναλυτικά ο εισηγητής μας στις διατάξεις του νομοσχεδίου τις συγκεκριμένες και αναλυτικότητα. Από αυτή την άποψη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Στην τροπολογία είπαμε τη βλέπουμε θετικά. Περιμένουμε να απαλείψετε τη διασύνδεση της άδειας διαμονής με την άδεια εργασίας, γιατί σας λέμε ότι θα αξιοποιηθεί από τους εργοδότες ως εργαλείο εκβιασμού ακόμη περισσότερο των μεταναστών εργατών, και περιμένουμε την τελική διατύπωση που θα κάνετε με τις νομοπαρασκευαστικές νομοτεχνικές βελτιώσεις. Γιατί, κύριε Κερίδη, σας άκουσα ότι αν μέσα ένα μήνα δεν έχουν βρει δουλειά, αυτό είπατε αύριο, χθες το πρωί, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΑΣ, ένα μήνα θα τους παίρνουν πίσω την άδεια διαμονής. Αν είναι έτσι, τότε είναι όπλο στα χέρια αυτών των εργοδοτών για να εκβιάζουν αυτόν τον κόσμο, και σας το λέμε ξεκάθαρα.